Με έχει ρωτήσει, Αντώνη, αν βλέπω σκηνικό ρήξη μετά την απόφαση τη κυρία Μπακογιάννα να μην πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα λοιπόν θα σου πω το σκηνικό που είδα εγώ σε μεσαία στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι σκηνικό ρήξη, είναι σκηνικό τη απόλυτη ρήξη. Πρέπει να σου πω ότι και σήμερα ο κύριος Σαμαράς φωτογράφησε την πλευρά της πρώην Υπουργού όταν μίλησε για πολιτικό εγωισμό, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο διαρκώς και μεγαλώνει. Η κυρία Μπακογιάννη μπορεί να μην ήταν στο Καρπενής, να ήταν στο Καρπενής, ωστόσο εκεί ήταν στελέχη που είναι δίπλα της. Ο κύριος Οικονόμου, για παράδειγμα, έβαλε το θέμα της θητείας για να απαντήσει ο κύριος Αβραμόπουλος. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν σχέσεις αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στην Στυριγίλης και, στην πρώην Υπουργό, είναι στο απόλυτο σημείο μηδέν. Τώρα, για την ταμπακέρα, για το θέμα για το οποίο η κυρία Μπακογιάννη δεν ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, για τις οργανωτικές αλλαγές, πολύ κακό για το τίποτα, Αντώνη, πέρασαν χωρίς να ανοίξει ρουθούνι με απόλυτη πλειοψηφία. Και μάλιστα εδώ πρέπει να σου πω και να κλείσω με αυτό, πως ακόμη και ο κύριος Άρης Πιλιωτόπουλος, ο οποίος στήριξε την κυρία Μπακογιάννη ανοιχτά στις εσωκομματικές εκλογές, δεν ήταν σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί όπως είπε, είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Έστειλε όμως μια επιστολή στο γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Ζαγορίτη, όπου εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για τις αλλαγές που προωθεί ο κύριος Σαμαράς, καθώς όπως λέει, πολλές από τις δικές του έχουν υιοθετηθεί από τον πρόεδρο του κόμματος. Σας ευχαριστώ πάνω απ' όλα για την οικονομία του χρόνου. Νομίζω, Μαρία, ότι και στη σημερινή Κεντρική Επιτροπή ήταν σαφές το χάσμα ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και την Τώρα Μπακογιάννη. Ήταν επίσης σαφές, Νίκο, ότι το χάσμα παγιώνεται και οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυρία Μπακογιάννη, τουλάχιστον αυτή την ώρα, δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στην νέα εκτελεστική γραμματεία του κόμματος που θα αντικαταστήσει το Πολιτικό Συμβούλιο, και αυτό είναι το ανώτατο όργανο της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο μήκος κύματος κινείται ο Άρης Πιλιωτόπουλος, ο οποίος έστειλε επιστολή στην Κεντρική Επιτροπή, επιστολή με την οποία λέει ότι πρέπει να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία. Σημειώνει ότι ορισμένες από τις προτάσεις του έγιναν αποδεκτές από τον πρόεδρο του κόμματος και δικαιολογείται γιατί δεν παρέστη, γιατί είχε μια ανηλυμένη προσωπική υποχρέωση.